Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕΠΑΟΚ, τον Βασίλη Τηλιράκη. Έχουμε αρκετά να πούμε, να τον καλησπερίσουμε. Καταρχάς, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέργιο. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα, κύριε Βασιλόπουλε. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, υπήρξε μια συνέντευξη του κυρίου Θανάση Χατζόπουλου. Ήσταν και εσείς, δώστε το παρόν. Δώστε και εσείς το στίγμα στο ξεκίνημα. Το γενικό πλαίσιο, κύριε Τηλιράκη, νομίζω είναι το εξής. Δεν οριοποίησε σε καμία περίπτωση την κατάσταση ο κύριος Χατζόπουλος και απ' την άλλη δεν έδειξε διατεθειμένος να παρατήσει τη μάχη που ξεκίνησε ο ίδιος με εσάς και τους υπόλοιπους συνεργάτες σας. Και ναι, ζήτησε συμπολεμιστές σε έναν πόλεμο. Ακριβώς. Σε έναν πόλεμο 2 χρόνια τώρα που είμαστε, μαζί με τον COVID, μαζί με χρέη άπειρα, με υποθέσεις που διονύζονται εδώ και πολλά χρόνια και καταφέραμε και τις κλείσαμε. Κοιτάξτε, δεν οριοποίησε, γιατί δεν είναι ωραία τα πράγματα, καλός ή κακός. Το μόνο καλό που έχουμε καταφέρει αυτά τα 2 χρόνια είναι ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, αλλά είμαστε στη μέση διαδρομής. Χρειαζόμαστε ακόμα σίγουρα πολύ βοήθεια, πολύ στήριξη και από τον κόσμο και από όποιον άλλον μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί και ο Θανάσης, όπως το έχει δηλώσει πολλές φορές, έχει τα όρια του. Αυτή τη στιγμή είναι στα όρια του, δεν παρατάει σε καμία περίπτωση, αλλά θέλει ένα σκούντιμα, θέλει μια βοήθεια. Εάν είχαν μπει στα ταμεία και θα κάνουμε την άποψη του κεφαλαίου. Mm-hmm. Αν είχαν μπει στα ταμεία της ΚΑΕ τα χρήματα που είχε υποσχεθεί ο κύριος Αυγενάκης, θα ήταν διαφορετική συνέντευξη? Ή θα είχε ίδια κομμάτια, απλώς θα άλλαζε? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προϋπολογίσει για φετινά έσοδα με βάση την υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί ότι υπολείπονταν να πάρουμε φέτος άλλες 550.000. Αυτές οι 550.000 είναι ένα ολόκληρο μπάτζετ μιας ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορούν να σου κάνουν οι 550.000. Δεν είναι 20 και 30.000, είναι 550. Αυτά ακριβώς μας λείπουν δηλαδή ουσιαστικά και χρειάστηκε ο Θανάσης να υπερβάλλει αυτό και χρειάζεται και ο κόσμος να μας βάλει πλάτη τώρα, να μας βοηθήσει για να μπορέσει και αυτός να συνεχίσει. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς τη βοήθεια και του κόσμου δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έχουμε πληρώσει 2,5 εκατομμύρια, έχουμε πληρώσει 2,5 εκατομμύρια σε χρέη μέχρι τώρα παλαιότερων χρήσεων. Έχουν φύγει άπαντες από παίκτες, προμηθευτές, από μπαν, μπατ, δεν είχαμε ποτέ βέβαια, εμείς είχαμε μπατ. Έχουν φύγει με τα μεγαλύτερα βάρη σε προμηθευτές και το μόνο που έχει φύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος του δημοσίου. Φέτος μόνο στο δημόσιο πληρώσαμε πάνω από 600.000 ευρώ, χώρια τη δικιά μας τη χρήση, για τις παλιές χρήσεις λέω. Οπότε αυτό που απομένει τώρα είναι ένα μεγάλο χρέος που υπάρχει ακόμα στο δημόσιο γύρω στο 1.400, συν κάποιους προμηθευτές. Αν βοηθήσει ο κόσμος στα επόμενα 2-2,5 χρόνια θα έχουμε ξεχρεώσει και πλέον θα γίνει αυτό που ονειρεύεται και ο Θανάσης, να πει ότι εγώ την ξεχρέωσα, να έρθει ένας άνθρωπος τώρα σήμερα να βάλει το κλειδί και να μην χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Τα λεφτά που θα βάζει να πέφτουν στην ομάδα. Με πόσα χρέη ξεκινήσατε στην ΚΑΕΠΑΟΚ, είπατε? Εντάξει, ήταν περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη. Ήταν περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα βέβαια σε αυτά τα χρέη. Ναι, μέσα σε αυτά τα χρέη περιλαμβάνονται και δάνεια από την οικογένεια Σαββίδη. Έτσι. Τα χρέη. Αφήστε το αυτό τα έξω. Η οικογένεια Σαββίδη δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Τώρα θα τα αφήσουμε έξω. Είναι δικαίωμά της και απόφασή της ότι θα κάνει. Μπράβο. Ωραία. Ουσιαστικά εμείς καταφέραμε. Ναι. Την ημέρα που εμείς καταφέραμε ουσιαστικά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν προς τρίτους, αυτή τη στιγμή να είναι κάτω από 2. 4,5 δηλαδή, εκατομμύρια ευρώ προς τρίτους κληρονομήσατε. Ναι. Θέλω λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσω, να το συνειδητοποιεί. Και το δημόσιο, ναι. Αυτό λέω. Ναι. Αφήστε τον κύριο Σαββίδη έξω. Μαζί με τον κύριο Σαββίδη βέβαια αναρωτιέται κανείς πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ με αυτά τα λεφτά. Ναι. Είναι αυτό που και ο κόσμος σήμερα. Δεν ρωτώ εσάς. Γιατί να μου απαντήσετε εσείς? Εγώ αναρωτιέμαι και λέω 7,5 εκατομμύρια ευρώ κληρονομήσατε προδιετίας. Τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ? Πήρε κανένα πρωτάθλημα, πήρε κανένα κύπελο?
τι έκανε. Είχε την υπερομάδα. Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, 4,5 προς την εφορία, το ΙΚΑ και προμηθευτές, από τα οποία σήμερα έχουν απομείνει πολύ κάτω από 2. Πολύ κάτω από 2. Δηλαδή, σε 2 χρόνια, με αξιοπρεπέστατη πορεία την πρώτη χρονιά και μέτρια, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι πρέπει να είμαστε. Ναι, ειλικρινείς είμαστε, βέβαια. Ούτε εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με τη φετινή χρονιά, σε καμία περίπτωση. Λέω λοιπόν, με μια αξιοπρεπέστατη πορεία τον πρώτο χρόνο σας και μια μέτρια ή κάτω του μετρίου το δεύτερο χρόνο σας, τα 4,5 εκατομμύρια έγιναν κάτω από 2. Ακριβώς. Αυτό, Στέργιο, είναι που συζητούσαμε χθες και λέγαμε, είναι τίτλος για τον ΠΑΟΚ αυτό. Ότι έφυγαν 2,7 εκατομμύρια χρέη από μια διοίκηση που κατάφερε να κάνει μια καταπληκτική πορεία την πρώτη της χρονιά και μια μέτρια πορεία τη δεύτερη χρονιά. Το λεπτό σημείο και το μεγάλο παράσημο, νομίζω, και για τον κύριο Θανάση Καρτζόπουλο και τον κύριο Βασίλη Τυριλάκη, για τον κόσμο και για όλους όσους είναι κοντά στην ομάδα, είναι, Κώστα, το εξής, κατά την άποψή μου, ότι δεν σβήστηκαν χρέη και παράλληλα δημιουργούνταν καινούργια. Γιατί και αυτό το έχουμε δει. Και αυτό είναι μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, ήθελα να πω στον κύριο Τυριλάκη ότι είναι συγκλονιστικό και μεγάλο παράσημο για όλους σας το γεγονός ότι ο ΠΑΟ κατέθεσε πληρέστατο φάκελο, έχει καταθέσει τις εγγενικές επιστολές που χρειάζονται. Τη στιγμή που μαθαίνουμε ότι άλλες ομάδες, κύριε Τυριλάκη, 35ου, συγγνώμη, που ήταν η προθεσμία από τον ΕΣΑΚΕ, δεν υπέβαλαν καν φάκελο. Ή πλάστηλαν ένα φάκελο άδειο. Και ο ΠΑΟΚ δεν κοστάει ευρώ. Σε αθλητή, σε προπονητή, σε υπάλληλο, σε προμηθευτή για την τρέχουσα χρήση. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, το παράσημο ανήκει πρώτα απ' όλα στο Θανάση και μετά ανήκει στον κόσμο και στο Σαββίδη. Γιατί ήταν αυτή η τριάδα ουσιαστικά που κατάφερε να κάνει. Ο Θανάσης πρώτος έβαλε χρήματα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το έκανε αυτό το πράγμα. Πρώτος έβαλε, τα ζήτησε από τον κόσμο τη βοήθεια. Μετά ήρθε η οικογένεια Σαββίδη, διπλασίασε, και αυτό ήταν πολύ σημαντική βοήθεια, και όχι μόνο διπλασίασε, αφαίρεσε και ένα δάνειο μικρότερο 300.000. Οπότε γι' αυτό και βελτιώθηκε και η εικόνα πάρα πολύ. Αλλά αυτό δυστυχώς θα πρέπει να συνεχιστεί και πάλι. Δεν σταματάει, δεν τελειώνει. Θέλει λίγο ακόμα, ένα κουράγιο ακόμα θέλει. Δηλαδή θέλει αυτή την αύξηση του κεφαλαίου που θα κάνουμε τη Γενική Συνέλευση την άλλη Τετάρτη, θα αποφασίσουν οι μέτοχοι, πλέον οι 10.000 καινούργοι μέτοχοι, όσοι θα μπορέσουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, θα αποφασίσουν να κάνουμε την καινούργια αύξηση του κεφαλαίου. Και με αυτή την αύξηση του κεφαλαίου θα πάρουμε μια όθηση ακόμα. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ανοιχτοί είμαστε να έρθει να μας βοηθήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, για όλους μας το αγωνιστικό είναι το πιο ωραίο πράγμα να βλέπουμε, αλλά για να υπάρχει το αγωνιστικό πρέπει να υπάρχει η εταιρεία. Εδώ κινδύνευε να μην υπάρχει η εταιρεία, να μην βλέπει το αγωνιστικό. Και σίγουρα να ξέρετε ότι η φετινή χρονιά. Ναι. Ολοκληρώστε. Λέω, και σίγουρα η φετινή χρονιά ήταν όντως μέτρια. Είμαστε και εμείς πολύ απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα της χρονιάς. Θα μπορούσε όμως έστω και για λίγο, για ένα καλάθι από εδώ, για δύο πόντους από εκεί, για ένα καλάθι από εκεί, να είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Είναι και λίγο η τύχη. Εγώ δεν λέω ότι ήταν ο παράγοντας η τύχη, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα μόνο τον Ιωνικό να κέρδιζε στο τέλος, να έβγαινες έκτος, γιατί έκτος θα έβγαινες, να παίξεις με τον Κολοσσό και να είσαι αυτή τη στιγμή εσύ να ήσουν μέσα στην τετράδα. Αν μπορούσες. Βέβαια είναι όλα θεωρητικά αυτά, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν σε βοήθησε και λίγο η τύχη στο αγωνιστικό. Χώρια τα προβλήματα που είχαμε. Δεν το συζητάω ότι είχαμε πολλά προβλήματα. Κύριε Τριλυράκη, το να συζητά μια ομάδα για την αγωνιστική της πορεία, ενώ έχει αποπληρώσει η διοίκηση 2,7 εκατομμύρια χρέη σε 2 χρόνια, νομίζω ότι χάνουμε το δάσος. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σαφώς και ο κάθε φύλαδος θέλει να κερδίσει. Κάθε Σάββατο μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ιωνικό, τον Κολοσσό, τον ξέρω εγώ ποιον. Πραγματικά δεν ξέρω, όλο τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές είναι και η χημεία. Πέρσι πέτυχε, φέτος δεν πέτυχε. Okay. Πάμε παρακάτω. Διότι με την φόρα που έχετε πάρει, και το εύχομαι ολόψυχα, γερή να είμαστε σε 2 χρόνια, θα μας πείτε τέτοια μέρα ότι το χρέος είναι 0. Άμα συνεχίσει και στηρίζει ο κόσμος την προσπάθεια, θα σας το πούμε. Αλλά χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου.
Και όσο και να ακούγεται αυτό για τον κόσμο κάπως γλαφυρό, ότι δεν μπορεί ο κόσμος συνέχεια να βοηθάει. Εμείς είμαστε μια ομάδα λαϊκής βάσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν έχουμε μεγάλο μέτοχο. Δηλαδή. Ο Χατζόπουλος, ο Τριλυράκης, ο Στεργίου και όλοι όσοι αποτελείτε αυτή την παρέα, τι είναι? Ως επενδυτές εμφανιστήκατε? Συνοπαδίσας είμαστε όλοι. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ως τι εμφανιστήκατε? Ως διαχειριστές άλλων κεφαλαίων? Όχι. Γιατί ή επενδυτής θα είσαι, έτσι, ή διαχειριστής άλλων κεφαλαίων. Εσείς ούτε επενδυτές είστε, ούτε διαχειριστές άλλων κεφαλαίων. Δεν βάζω εγώ τα λεφτά και εσείς τα διαχειρίζεστε, όπως γινόταν πριν από εσάς. Άρα έτσι, είστε κι εσείς ένα από το κομμάτι. Είστε, δεν το λέω εγώ, είστε προερχόμενοι από το κομμάτι των φιλάθλων, των οπαδών του ΠΑΟΚ. Και τι ζητάτε? Τη στήριξη των συνοπαδών σας. Τι να λέγατε? Ακριβώς. Δεν έχουμε ανάγκη, τι είστε, ο Μπερλουσκόνη και ο Bill Gates που επενδύουν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Ακριβώς. Πάντως, κύριε Τριλυράκη, είναι γεγονός ότι ο κόσμος δεν αγκάλιασε τη φετινή προσπάθεια. Εγώ από τα πολλά που είπε ο κύριος Χατζόπουλος, όλα με ενδιαφέρον, έχω κολλήσει στο ότι δεν βγήκαν από τα εισιτήρια ούτε τα έξοδα των αγώνων, ναι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μου ακούσει και πολύ άσχημα. Να σας διακόψω ενδεικτικά, θα σας πω ότι με τον Άρη είχαμε 3.500 εισιτήρια. Συν περίπου 500 που ήταν από τα υπόλοιπα. Δηλαδή 4.000 κόσμος ήταν το παιχνίδι με τον Άρη που κερδίσαμε 32 πόντους. Το αντίστοιχο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, ο Άρης ήταν sold out. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος λίγο να βοηθήσει και αυτός. Ας έρθει στο γήπεδο, να δώσει και μια όδηση στην ομάδα, όλα μετράνε. Παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια που ήμασταν μέσα 400 και 500 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν βγάζεις χρήματα. Ναι, ναι. Στο σημείο αυτό όμως έχει σημασία και το δέντρο που είπε νωρίτερα ο Κώστας, γιατί ο κόσμος το δέντρο βλέπει. Ναι. Θέλει τη νίκη για να έρθει. Ναι, ναι. Πέρα από το υπόλοιπο, ότι είναι μια δύσκολη εποχή για όλους. Και για εσάς, σαν επιχειρηματίες, για τον κόσμο, δεν μπορεί να αναπληρώσει ο κόσμος τη ΔΕΗ, να μετακινηθεί. Νομίζω είναι και αυτό μέρος του προβλήματος. Ήταν γενικά ιδιαίτερη χρονιά. Ξεκίνησε δύσκολα πολύ με τον κορονοϊό και τους ανεμβολίες στους εμβολιασμένους. Εμάς οι οπαδοί μας οι περισσότεροι ήταν και στο κίνημα των μη εμβολιασμένων, δεν ήθελαν να έρθουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό μας τύχησε πάρα πολύ. Αν δεν υπήρχε αυτό, θέλουμε να ελπίζουμε ότι φέτος, που δεν θα υπάρχει πρώτο Θεός αυτό το πράγμα, η διάκριση δηλαδή αυτή, θα έρθει περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, είτε με τη μορφή του διαρκείας, είτε με τη μορφή να αγοράσει ένα εισιτήριο, και θα το ξεπεράσουμε αυτό. Γιατί πραγματικά αυτά ήταν έσοδα, όπως το είπε και ο Θανάσης, ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Φαντάζεστε λοιπόν, αν είχαμε και αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ, σήμερα θα μιλούσαμε ότι θα είμαστε κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ στα χρέη. Δηλαδή θέλει μια βοήθεια ακόμα αυτό. Ξεκάθαρος ποιος είναι ο στόχος εξωαγωνιστικά. Ό,τι έμεινε να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Μακάρι οι συνθήκες να ευρωώσουν, να μηδενίσει φέτος. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ο κόσμος είναι ζορισμένος, πολύ ζορισμένος. Πολύ ζορισμένος, ναι. Όλοι είμαστε ζορισμένοι. Ελπίζω να δημιουργηθούν συνθήκες για κάτι καλύτερο στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Αγωνιστικά, στόχος υπάρχει? Αγωνιστικά υπάρχει στόχος να κάνουμε σίγουρα μια καλύτερη πορεία την περσινή. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις επιλογές που θα γίνουν φέτος. Θα υπάρξει πιο πολύ συμμετοχή και του Θανάση και του Νίκου του Σταυρόπουλου που βοηθάει άσχετα αν έχει αποχωρήσει. Θα υπάρχουν πιο πολλές σκέψεις και πιο πολλές διαβουλεύσεις όσον αφορά το ποιοι παίκτες θα έρθουν και το τι θα κάνουν. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε πιο πετυχημένοι στις επιλογές μας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση στον προπονητή όπως υπήρχε πέρυσι, γιατί κακά τα ψέματα του βγήκε μια πίεση με τους τραυματισμούς και με τα αποτελέσματα τα στραβά. Ας είμαστε τυχεροί αυτή τη χρονιά όπως ήμασταν την πρώτη. Γιατί όχι? Και να δούμε μια χρονιά που να ερχόμαστε και να του ευχαριστιόμαστε. Να έρχονται όλοι εδώ και να λέει θα το πάρω εγώ στον πόντο το παιχνίδι το δύσκολο και όχι θα το χάσω στον πόντο το παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα το μπάσκετ έχει αυτές τις συναλλαγές. Βέβαια συνήθως ο ΠΑΟΚ τα χάνει τα παιχνίδια ιστορικά και τυλιρά και ειδικά στο μπάσκετ. Θα τα αλλάξουμε και αυτό, κύριε Αναστασιάδη. Παιχνίδια και τίτλος που έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ το 90 μέχρι τώρα θα κλαίμε και οι τρεις. Ναι. Εγώ να πω το εξής. Πέρα από αυτό που σας είπα, ότι μου έμεινε στο μυαλό ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα η ΚΑΕ γύρω στις 51.000, αν θυμάμαι καλά, από τα έξοδα των αγώνων. Δεν μπόρεσε να το αντισταθμίσει με τα χρήματα από τα εισιτήρια.
Το άλλο που κράτησα και νομίζω δείχνει τις προθέσεις του κυρίου Χατζόπουλου είναι ότι δεν πρόκειται να μπει σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ θα είναι κομπάρσος. Δηλαδή είναι όντως εξοργιστικό, το λέγαμε και στην Κώστα νομίζω, ότι να ζητάει η ΑΕΚ 700.000 ευρώ, μια ΑΕΚ που πραγματικά τα μπάν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Οκ, δεν είναι δουλειά του ΠΑΟΚ, αν και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι δουλειά όλου του πρωταθλήματος, γιατί δεν μιλάμε για ανταγωνισμό υγιή. Αλλά να παίρνει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ να παίρνει 200.000 τηλεοπτικό ή 250 και η ΑΕΚ 700, νομίζω δεν. Κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχτούμε κάτι τέτοιο και να το υπογράψουμε. Πέραν των δύο ομάδων Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που έχουν να επιδείξουν κάτι περισσότερο, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχτούμε κάτι να μην είναι εισάξιο, τουλάχιστον για τις ομάδες με εμπορικότητα όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Άρης, τουλάχιστον για αυτές τις ομάδες. Δεν θα δεχτούμε κάτι λιγότερο. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε κάνει και μία σκέψη. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει ο ΕΣΑΚΕ να κάνει μια καλή συμφωνία για όλους μας με την ΕΡΤ, να κάνουμε και μια συζήτηση με την οικογένεια Σαββίδη, μήπως υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε και για το Open. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να μην είναι. Αλλά εμείς θα το θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί το Open είναι ένα κανάλι δικό του, είναι ελεύθερο για τον κόσμο και σίγουρα πιστεύω ότι δείξει ο ένας τον άλλον σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά αυτό είναι πολύ πρώιμο. Έτσι. Θα φανεί πρώτα απ' όλα το τι θα κάνει ο ΕΣΑΚΕ με την ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Ναι, μάλιστα. Η πίστη σας στον κύριο Λυκογιάννη, παρά την πορεία που είχε η χρονιά, δεν κλονίστηκε. Η πίστη, όχι του Βασίλη Τριλάκη, η πίστη της ΚΑΕ. Ναι. Κοιτάξτε, ο Θανάσης στηρίζει τον coach Λυκογιάννη. Πιστεύει ότι η χρονιά που έκανε η πρώτη, που όλοι την είδαμε πόσο πετυχημένη ήταν, και η επιλογή που κάναμε να τον κάνουμε ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο, είναι σωστή. Εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Θανάση. Θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι πραγματικά του βγήκανε πολλά στραβά πράγματα του coach και αυτή τη χρονιά δεν θα τα δούμε. Αλλά εντάξει, προφήτης δεν είμαστε, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μασχετικά ο κύριος Λυκογιάννης έχει πάρα πολλές γνώσεις. Το βλέπουμε δηλαδή από τον τρόπο που τους προπονεί τους παίκτες. Χάλασε το κλίμα, στράβωσε το κλίμα και όλα πηγαίναν ανάποδα. Και ξεκίνησε να στραβώνει όχι τόσο από τους παίκτες στην αρχή, όσο από τους τραυματισμούς. Από τον κορονοϊό, και μετά άρχισε το ένα και πήγαινε χειρότερα από το άλλο. Είχαμε και Σκοτσέζι Καντούζ, μια κερδίζαμε τη Γαλατά Σαράι και μια χάναμε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή δεν μας βοήθησε η χρονιά να έχει μια ροή, να πεις ότι κερδίζω, αποκτώ ένα ρυθμό. Μόλις αποκτούσε ρυθμό, χανόταν ο ρυθμός. Οπότε είναι πρώιμο να πούμε ότι φταίει για ο coach Λυκογιάννης γι' αυτό. Ας το δοκιμάσουμε. Φάνηκε, νομίζω, τώρα, φάνηκε από την αρχή, κύριε Τριλυράκη, φάνηκε από την αρχή όταν ο ΠΑΟΚ πολύ σωστά κρατήσατε κατ' εμέ και τον Λόβ και τον Γκρίφιν και τον Κάρτερ. Είχαμε χρόνια να το δούμε. Ακριβώς. Να μένουν τρεις Αμερικανοί. Και, ναι, και ο Λόβ τραυματίστηκε, επέστρεψε. Ο Γκρίφιν τραυματίστηκε, δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ο Κάρτερ σε μια ανύποπτη φάση πραγματικά δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ξεκίνησε από εκεί και. Ακριβώς. Το παιχνίδι με τον Άρη ήταν. Και με, ναι, ο κορονοϊός με το μάτι με τον Άρη ήταν πραγματικά, νομίζω, πολύ δύσκολο να επιστρέψει η ομάδα ανεξάρτητα από τα λάθη της. Εγώ στο φινάλε, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε ακόμα, επειδή ξέρω την αγάπη σας για το ποδόσφαιρο, ένα μικρό σχόλιο για τη φετινή πορεία της ομάδας, πώς τη βιώσατε, τι περιμένατε, τι χαρήκατε, τι δεν χαρήκατε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Πάρα πολύ. Και πιστεύω άρεσε σε όλους. Βασικά σε όλους τους φιλάθλους μας αρέσει η Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ αξίζει να βρίσκεται στην Ευρώπη και να κάνει τέτοιες πορείες σαν τη φετινή. Επίσης αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι βλέπω ότι για πρώτη φορά Μάιο και Ιούνιο να μιλάμε για μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Από τότε που έχει έρθει ο κύριος Σαββίδης. Δηλαδή για μένα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα να μιλάμε για 7-8 μεταγραφές. Θέλω να πιστεύω ότι η έλευση Μπότο θα βοηθήσει πάρα πολύ και ήδη βοηθάει και μακάρι να βγουν οι μεταγραφές που θέλει να κάνει, να κάνει μια ομάδα με νεανικό κορμό, να έχει και τους παλιότερους έμπειρους παίκτες μαζί και να κάνει αυτό που αξίζει στον ΠΑΟΚ. Μια πορεία πρωταθλητισμού. Γιατί κατά ψέματα ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο είναι ξεκάθαρα πορεία πρωταθλητισμού, τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τριλυράκη. Να είστε καλά, καλά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εμείς θα περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Θα σας διακόψω ένα λεπτάκι πρωτού σας χαιρετήσω. Θα περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει με την αύξηση του κεφαλαίου.
Θέλουμε πολύ κόσμο με λίγα χρήματα. Δεν θέλουμε, δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να δώσει 100 και 200 ευρώ. Θέλουμε όπως και την πρώτη φορά 10-20 ευρώ να βάλει χιλιάδες άνθρωποι και να έρθουν και να την κάνουμε την άφηξη αυτή να δω γιατί αξίζει πραγματικά. Όπως πήγαμε 20.000 άνθρωποι να δούμε τον τελικό κυπέλου και ξοδέθηκαν κατά ελάχιστο 100 ευρώ από τον καθένα, 10-20 ευρώ άμα μπουν στην ΚΑΕΠΑΟ θα πιάσουν τόπο πραγματικά. Αυτά από μένα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.